Είναι αναμφίβολα εικόνες που δεν τιμούν κανέναν. Πολύ περισσότερο δεν ταιριάζουν στην Αλεξανδρούπολη, σε μια από τις ομορφότερες πόλεις της Τράκης και γενικότερα της Ελλάδας. Μια συγκεκριμένη φράση του Προέδρου των Κατεστηματαρχών Εστίασης, του κ. Λαβάντα, ήταν αυτή που ακούσατε και εσείς προηγουμένως, κυρίες και κύριοι. Θα έπρεπε σήμερα να είχαμε παρουσιάσει τα συμμαζεμένα και όχι τα αξιοποιημένα. Ελπίζουμε πως η Δημοτική Αρχή πολύ σύντομα, κατά τη διάρκεια των επόμενων ημερών, τουλάχιστον θα φροντίσει για το συμμάζεμα. Είναι απολύτως βέβαιο ότι δεν προλαβαίνει για την αξιοποίηση και είναι και λογικό. Τώρα, να πάμε σε κάτι διαφορετικό. Να πάμε σε μια κόντρα η οποία φαίνεται πως οδηγείται πλέον στα άκρα. Μιλούμε για την κόντρα μεταξύ του ΚΤΕΛ Εύρου και του Δήμου της Αλεξανδρούπολης. Από σήμερα το απόγευμα έφτασε στα γραφεία των μέσων μαζικής ενημέρωσης αυτό εδώ το έντυπο. Ένα πολυσέλιδο έντυπο το οποίο διένει με το ΚΤΕΛ ως επιστολή με την οποία απαντάει σε όλες τις αιτιάσεις που θέτει ο Δήμαρχος της Αλεξανδρούπολης σχετικά με την άρνησή του να κατασκευαστεί το ΚΤΕΛ δυτικά της πόλης. Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΤΕΛ απαντάει σε όλες τις αιτιάσεις του Δημάρχου, επιχειρώντας να τις καταρρύψει μία προς μία, αλλά και στις δηλώσεις του σε ραδιοφωνικούς σταθμούς αναφορικά πάντα με το συγκεκριμένο θέμα. Θα παρακολουθήσουμε ορισμένα από τα 15 σημεία όπου εστιάζει την προσοχή του το Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΤΕΛ Εύρου και θα επιστρέψουμε σε λίγο για να αναλύσουμε περισσότερο αυτήν την επιστολή. Είναι χαρακτηριστικό πάντως ότι στην επιστολή αυτή περιέχεται πάρα πολύ ένταση και μεγάλη αγανάκτηση. Αυτό είναι κανείς εύκολο να τα καταλάβει ακόμα και από τις πρώτες αράδες. Γιατί από τον Μάιο έως το Σεπτέμβριο ολόκληρος ο νομός περνάει από το σημείο εκείνο για τις παραλίες και τα παραλιακά κέντρα από τη Νέα Χιλία έως και τη Μεσημβριά. Λεωφορεία, γιοταχή επιβατών, ταξί και γενικότερη κίνηση θα χωνεύονται στο οικόπεδο του ΚΤΕΛ χωρίς να προκαλούν την ελάχιστη ενόχληση στη διερχόμενη άσχετη κίνηση όχι μόνο του καλοκαιριού αλλά όλων των εποχών. Αυτή την αλήθεια ο Δήμαρχος την αποκρύπτει ή ακόμη δεν την έχει κατανοήσει. Ας μην ξεχνάει επίσης ότι υπάρχουν και πολίτες που κατεβαίνουν για τις παραλίες το καλοκαίρι χρησιμοποιώντας το ΚΤΕΛ από τις Σφαίρες και άλλες περιοχές του νομού, διότι δεν είναι κάτοικοι ειδικών προαστίων. Γιατί εάν προσθεθούν επιπλέον και οι επιβάτες του ΚΤΕΛ που θα κατευθύνονται από την πόλη προς το ΚΤΕΛ με γιοταχή και ταξί, τότε η πόλη θα παραλύσει. Τι απέγινε αλήθεια εκείνη η ιδανική πρόταση που κατέθεσε με την Πανοκρουσίες ο Δήμαρχος περί χαρής, συνεπικορούμενος μάλιστα σε συνέντευξη τύπου και από τον πολεοδόμο Διονύση Μαστορόπουλο για την αποθήκη του ΟΣΕ στην είσοδο του λιμανιού. Εκείνη η πρόταση που, όπως έλεγε, αν την αγνοούσαμε θα ήμασταν απέναντι στο λαό της Αλεξανδρούπολης, δεν είχε τα ίδια ή μάλλον χειρότερα χαρακτηριστικά από αυτά που περιγράφει στη δικαιολογία νούμερο 3. Εκείνη η πρόταση που με έκπληξη αποδεχθήκαμε δεν θα παρέλυε την πόλη. Αλήθεια, ισχύει ακόμη η πρόταση αυτή ή την απέσυρε ο Δήμαρχος Άρων-Άρων και γιατί άραγε? Ο σταθμός συντήρησης των λεωφορείων βρίσκεται ανάποδα στην Αμφιτρίτη, οπότε θα διασχίζουν ολόκληρη την πόλη για να κατευθυνθούν από το ΚΤΕΛ της δυτικής πλευράς προς το σταθμό λίπανσης, ανεφοδιασμού και γενικής συντήρησης που βρίσκεται ανατολικά. Αν ωστόσο ο Δήμαρχος διαθέσει λίγο από το χρόνο που διαθέτει σήμερα για την αντιπαράθεσή του με το ΚΤΕΛ και ασχοληθεί με την έναρξη των εργασιών για την υλοποίηση του περιφερειακού, τότε θα θυμηθεί ότι το νέο ΚΤΕΛ βρίσκεται 150 μέτρα από την είσοδο του περιφερειακού που συνδέει θαυμάσια το οικόπεδο του ΚΤΕΛ με το αμαξοστάσιο στην Αμφιτρίτη. Έτσι, κανένα λεωφορείο δεν θα περνάει μέσα από την πόλη για να πάει στο αμαξοστάσιο. Μπορεί βέβαια να εξακολουθεί να τα βλέπει όλα ανάποδα. Γιατί το Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΤΕΛ οφείλει να σέβεται τους νόμους και το Δημοτικό Συμβούλιο αντί να λειτουργεί κόντρα, υποκαθιστώντας τους πάντες. Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΤΕΛ οφείλει και σέβεται τους νόμους εδώ και πολλές δεκαετίες από εποχές που ο Δήμαρχος δεν γνώρισε. Είναι λογικό όμως να το λέει, γιατί ουδέποτε παρακολουθούσε την πορεία μας που πατούσε σε πιο λαϊκά μονοπάτια από αυτά που ο ίδιος προτιμούσε. Ουδέποτε αγνοήσαμε τους νόμους της πολιτείας και τις αποφάσεις του Δημοτικού μας Συμβουλίου. Σεβαστήκαμε όσους μας σεβάστηκαν. Υποστηρίξαμε όσους μας υποστήριξαν και αναγνωρίζαμε πάντοτε όσους είχαν σοβαρές προθέσεις και ειλικρινή διάθεση απέναντί μας. Ο Δήμαρχος, όποτε τον βολεύει, λέει ότι θα παρανομήσει για το καλό της πόλης και όποτε δεν τον βολεύει, εκφράζει αδυναμία λόγω της νομοθεσίας. Έσπευσε να μας πει ότι οφείλουμε να κάνουμε κουνώντας το δάχτυλό μας. Είναι το ίδιο δάχτυλο που προεκλογικά έδειχνε δρόμους ανάπτυξης και συνεργασίας με όλους τους φορείς της πόλης. Σήμερα ακούμε τον Δήμαρχο να δηλώνει ότι δεν θα διστάσει να παρανομήσει για το καλό της πόλης. Μετά όμως από τέτοιες παλικαριές, ας προσέχει σε ποιους κουνάει το δάχτυλό του. Γιατί υπάρχει ενδεχόμενο δημιουργία σταθμού και από άλλα εταιρικά σχήματα λόγω απελευθέρωσης του αντικειμένου, οπότε η δυτική πλευρά αντενδείκνεται λόγω της επικείμενης συμφόρησης. Είναι αντιληπτό ότι η δημιουργία σταθμού ΚΤΕΛ της πόλης καθίσταται ασύμφορη. Όταν στην κυβέρνηση και στην Τρόικα σχεδίαζαν το άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων, δεν ήξεραν ότι στην Αλεξανδρούπολη εκλέχθηκε ένας δήμαρχος που βάλθηκε να κλείσει τα ανοιχτά. Το ΚΤΕΛ Εύρου είναι μία από τις λίγες οικείς και εύρωστες επιχειρήσεις που απέμειναν στον τόπο μας.
Θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε καθημερινά για να διατηρήσουμε την ίδια δυναμική υπό οποιασδήποτε συνθήκες ανταγωνισμού, προσφέροντας το κοινοφελές έργο μας σε όλο τον Εύρο, είτε έχουμε τη συμπαράσταση του Δημάρχου της Αλεξανδρούπολης, είτε όχι. Ελπίζουμε ότι μέχρι να ιδρυθούν και οι άλλοι σταθμοί λεωφορείων που οραματίζεται ο Δήμαρχος, θα έχουμε ξεπεράσει όλες τις δημαρχιακές αιτιάσεις και θα είμαστε ακόμη επιχειρηματικά υγιείς. Ελπίζουμε επίσης ότι και ο Δήμαρχος θα νιώθει ευτυχής που συμβάλλει τα μέγιστα στο να μεσουρανεί το τοπικό επιχειρήν. Καθημερινά τον ακούμε παντού να λέει ότι είναι δίκαιος άνθρωπος. Μένει να τον πιστέψουν και οι δημότες. Αν δεν θέλουν να καταλάβουν ή δεν μπορούν, από ημιμάθεια ή αμάθεια δεν τους φταίει η δημοτική αρχή. Δημιουργούν μια θολότητα μέσα στην οποία κολυμπούν όλοι μαζί και δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Η συμπαθής τάξη των λεωφορείουχων, η συντεχνία. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο ο Δήμαρχος επιλέγει να επικοινωνήσει μαζί μας. Συμπεριφερόμενος απαξιωτικά, προσπαθεί να συνεργαστεί με μια επιχείρηση κοινοφελούς χαρακτήρα για να οδηγήσει την πόλη του στη λύση ενός προβλήματος. Όμως ένας δήμαρχος πρέπει να ξέρει τι του γίνεται. Πρέπει να ξέρει πως είναι να κολυμπά σε επιχειρηματικά νερά με εξαιρετικά μεγάλη θολότητα που ο ίδιος δημιούργησε. Και βέβαια δεν είναι ημιμαθής και πολύ περισσότερο αμαθής. Ξέρει να διαχειρίζεται λιμάνια, αεροδρόμια, ξενοδοχεία, καράβια, εσχάτος και λεωφορεία. Δεν ξέρει όμως ότι το ΚΤΕΛ Εύρου δεν είναι συνδικαλιστικό όργανο και πολύ περισσότερο συντεχνία που κατά τον ίδιο θέλει να του κλέψει ένα κομμάτι από την εξουσία που ο ίδιος διαχειρίζεται. Μην ανησυχείτε κύριε Δήμαρχε, δεν διεκδικούμε τίποτε περισσότερο από τα δικαιώματα που μας δίνουν οι νόμοι της ελληνικής πολιτείας και τίποτε λιγότερο από την ανάγκη να κρατήσουμε την επιχείρησή μας ζωντανή και δυναμικά αναπτυσσόμενη. Όσο για την κρίση σας, ως προς την ικανότητά μας να καταλαβαίνουμε, εδώ υβρίζατε την Αθήνα αποκαλώντας την ηλίθεια. Εμείς τα γλιτώναμε.